Σε πυρετόδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την έναρξη ακόμη μιας καλοκαιρινής περίοδου στην κατασκήνωση Μάκρης. Η παιδική εξοχή θα ανοίξει τις πόρτες της στις 8 Ιουλίου για τους μικρούς της φίλους και στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα μέχρι 3 μήνες συνολικού αριθμού 44 ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας της. Μπήκαμε στο τελευταίο στάδιο για την ολοκλήρωση της φετινής κατασκηνωτικής περίοδου. Εάν και αργά, λόγω των συνεχόμενων εκλογών, βγήκε επιτέλους η πολυπρόθετη προκήρυξη να κάνουν οι άνθρωποι που θέλουν να εργαστούν τα χαρτιά τους για να έρθουν να δουλέψουν στην κατασκήνωση της Μάκρης. Η θέση είναι 44, έχει από διάφορες ειδικότητες. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους υπαλλήλους του Δήμου, των Διοικητικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Προσωπικού, διότι έχει αργήσει πάρα πολύ η προκήρυξη να έρθει και οι μέρες που θα έχουν για να βγάλουν τα αποτελέσματα, να δεχτούν τον όγκο των αιτήσεων, είναι πάρα πολύ λίγες. Σίγουρα οι άνθρωποι του Δήμου, οι υπάλληλοι, θα υπερβάλλουν αυτόν και φέτος για να προλάβουν στις 8 του μηνός να μας έχουν δώσει τα αποτελέσματα, να έχουμε όλο, να κάνουν όλη τη διαδικασία για να μπορέσουν οι άνθρωποι να έρθουν να δουλέψουν και να λειτουργήσει η κατασκήνωση κανονικά. Μέσα σε διάστημα 4 ημερών καλύφθηκαν φέτος οι θέσεις που φτάνουν τις 1.200, με την κατασκήνωση να είναι πλήρης. Φέτος έχει ολοκληρωθεί πάρα πολύ νωρίς οι εγγραφές, αν και η πληρότητα των θέσεων. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό μήνυμα για μας, ότι τόσα χρόνια που δουλεύουμε πάνω στην κατασκήνωση ευχαριστούμε τον κόσμο, τους γονείς και τα παιδιά. Φέτος γεμίσαμε από την τέταρτη μέρα των εγγραφών. Είχαν παραμείνει πάρα πολύ λίγες θέσεις στην τέταρτη και την πέμπτη περίοδο, το οποίο το ανακοινώσαμε στον κόσμο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε όλους που θέλουν να κάνουν τις αιτήσεις για να έρθουν στην κατασκήνωση. Οι θέσεις είναι 1.200. Δυστυχώς έχει φανεί ότι το νούμερο το 1.200 είναι μικρό, γιατί η επιθυμία των παιδιών και των γονέων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καταφέραμε όμως τους περισσότερους να μπορέσουμε να τους ικανοποιήσουμε. Οπότε είμαστε πλήρες, πάνω από το 100%. Το ίδιο συμβαίνει και στα παιδιά με αναπηρία, όπου η θέση μας ήταν 120, έχουμε γεμίσει και σε αυτό και υπάρχει πληρότητα σε όλες τις θέσεις. Την ίδια ώρα καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα κατά την ημερομηνία έναρξης και τα παιδιά να απολαύσουν ακόμη ένα όμορφο καλοκαίρι. Οι εγκαταστάσεις είναι σχεδόν έτοιμες. Θέλουμε κάποιες διορθώσεις. Λόγω, ξαναλέω, οι συνεχόμενες εκλογές μας στήξαν λίγο πίσω, διότι οι άνθρωποι του Δήμου, οι υπάλληλοι, ήταν απασχολημένοι και με άλλα πράγματα, και αυτοί υπερβάλλουν αυτόν. Ακόμα και σήμερα πηγαίνουμε εκεί, είναι οι άνθρωποι του Δασαρχείου, οι άνθρωποι του Πρασίνου και κάνουν τις απαραίτητες εργασίες για να καθαριστεί ο χώρος, για να είναι τα πάντα έτοιμα σε 8 του μηνός. Και μέχρι πότε θα διαρκέσει φέτος? Κατασκήνωση θα διαρκέσει φέτος έως 22 Αυγούστου. Είμαστε περήφανοι διότι έχουμε, αν όχι τη μεγαλύτερη κατασκήνωση, μία από τις μεγαλύτερες κατασκήνωσεις πλέον στην Ελλάδα, και υπάρχει και προσπαθούμε στα περισσότερα παιδιά του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά πλέον και παιδιά από τους γειτονικούς νομούς, να περάσουν ένα όμορφο καλοκαίρι.